Νερό, τι αν θα δει το σύριαλ για την ζωή τη Αλίκη Μπουγιουκλάκη. Όποτε μπορώ, εννοείται πως θα το δω. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς είναι στημένο, πώς το έχουν στήσει. Που εντάξει, δεν αμφιβάλλω γιατί ξέροντας τους συντελεστές είμαι σίγουρος. Ποιος είπε πως οι άγγελοι στη γη δεν κατεβαίνουν. Ποιος είπε πως τον ουρανό μονάχα ότι πετούν. Πριν από λίγο καιρό είχα διαβάσει μια συνέντευξή σου, μια δήλωσή σου, η οποία έλεγε ότι η Κατερίνα, αναφέρομαι στην Κατερίνα Παπουτσάκη, ναι, σε είχε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Ναι. Μπορείς να μου πεις τι εννοείς γι' αυτό, γιατί είναι πολύ ωραίο να ακούσω από έναν άντρα ότι μια γυναίκα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Λοιπόν, για να μην το ξέρεις, ανοίξουμε πολύ το θέμα, θα σου πω το εξής. Κάτι πολύ συγκεκριμένο και πολύ τέλος πάντων καθαρό. Στην Κατερίνα βρήκα στοιχεία που λείπαν ουσιαστικά από μένα. Mm-hmm. Αυτό συμπλήρωσε το δικό μου, ας το πούμε, χαρακτήρα και βγήκε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Όσοι δεν ξέρουν αγαπούν δεν το καταλαβαίνουν πως άγγελοι και εδώ στη γη πολύ κυκλοφορούν. Πες με εσύ τι φοβάσαι. Τι φοβόμουνα. Γιατί τώρα για να αποφασίσω να δεσμευτώ σημαίνει ότι είμαι αποφασισμένος. Στο παρελθόν μπορεί να έλεγα ok, η δέσμευση δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει, μπορεί και να κάνω πίσω. Την απιστία δηλαδή θα την απέκλειες από τα ενδεχόμενα όσον αφορά στον εαυτό σου, δηλαδή. Ναι, από τη στιγμή που θα δεσμευτώ νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Τα θεωρώ λάθος. Αν εσύ όμως ανακαλύψεις ότι η σύντροφός σου έχει και κάτι παράλληλο στη ζωή της εκτός από σένα, ποια πιστεύεις ότι ήταν η αντιδράση? Καταρχάς, σου είχε συμβεί ποτέ? Όχι, δεν έχει συμβεί. Μέχρι τώρα δηλαδή. Χτυπάει ξύλα τη βρή μπροστά του. Πώς πιστεύεις ότι αντιδρούσες? Πώς αντιδρούσα? Τώρα πλέον δεν ξέρω πώς αντιδρούσα. Μάλλον παλιά ίσως ήξερα πως θα αντιδράσω, τώρα δεν ξέρω, προφανώς πιο ήρεμα από παλιά, πολύ πιο ήρεμα. Και αυτό γιατί έχεις κάνει λάθη τα οποία έχεις μετανιώσει, επειδή οριμάζεις και πέραν τα χρόνια? Επειδή κάποιες αντιδράσεις μου πιστεύω ότι θα μπορούσαν να είναι άλλες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις της ζωής μου. Οικογένεια θα θέλεις να κάνεις? Βεβαίως. Σύντομα? Δεν το ξέρω. Όταν λέμε οικογένεια, έχεις στο μυαλό σου και το γάμο ή απλά τη δημιουργία ενός, τον πιστεύω ότι όταν έρθει κάποιο, αν είναι να έρθει κάποιο παιδί, καλό θα είναι για να παντρευτείς, λέω. Θα μπορούσε και να γίνει το κάτι άλλο, αλλά απλά να συζήσεις με τον άνθρωπο σου. Φτερά και λουδε φοράς, μα στο παράδεισο με πας. Όταν σαν πέλαγο στα μάτια σου αναδεύω. Τι κοιτάς σε μια γυναίκα? Σε μια γυναίκα. Μάλιστα. Εννοείς αν κοιτάω το σώμα της σε μια γυναίκα εκ πρώτης όψεως, πρώτη επαφή? Και θα θες να τη γνωρίσεις και περισσότερο? Για να θέλω να τη γνωρίσω περισσότερο, ουσιαστικά πρέπει να έχω κάποια επαφή μαζί της. Να μιλήσουμε, να συζητήσουμε ή κάτι, να υπάρχει κάτι που να μου κινήσει λίγο το ενδιαφέρον. Αν μου μιλάς απλά φυσιογνωμικά, δηλαδή μια γυναίκα που βλέπω, πώς να το πω, να είναι ξανθιά, να φοράει γυαλιά στο κεφάλι με μπλουζάκι. Λοιπόν, δεν έχω προτιμήσεις, ξέρεις, ξανθιές με λαχρινές και τα λοιπά. Ουσιαστικά είναι αυτό που λες, ότι για να μου κινήσει κάτι το ενδιαφέρον πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από την εξωτερική ομορφιά. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχει ένα στάνταρ το οποίο, ας το πούμε, ο οργανισμός μου έχει βάλει σαν ένα στάνταρ, σαν ένα επίπεδο, και από εκεί και πέρα συζητάμε. Και τι σε ενοχλεί σε μια γυναίκα, τι σε αποθεί? Δηλαδή τι θα πρέπει να κάνει ή να έχει σαν χαρακτηριστικό μια γυναίκα για να πεις ότι εγώ αυτή τη γυναίκα δεν την κοιτάξω ποτέ? Μάλιστα. Τώρα δεν μπορώ να σου πω. Νομίζω είναι διαφορετικά σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα που σε τραβάνε πάρα πολύ και μερικά που σε αποθούν, αλλά αυτά που σε τραβάνε είναι περισσότερα από τα άλλα και να καθίσεις μαζί της, ουσιαστικά να μείνεις μαζί της. Και αυτό γιατί δεν μπορώ να σου πω χαρακτηριστικό που είτε στην μία είτε στην άλλη περίπτωση δεν το συζητάμε. Κάποιος άλλος θα βρεθεί να σε πονέσει. Πιστεύω ότι είσαι πάρα πολύ ευαίσθητο παιδί. Ναι. Πιστεύω ότι είσαι πολύ τρυφερός άντρας. Παιδί μου, να λίγο πριν λίγο καιρό, έχω κλειστά 30 λεπτά τώρα. Δεν έχει σημασία, παιδί, θα παραμείνεις μέχρι να πεθάνουμε. Λοιπόν, πολύ ευαίσθητο αυτό και αισιόδοξο. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά.